Πάμε σε ένα άλλο κύριο, θα δούμε μία άλλη Μύκονο. Θα δούμε πρώτα ένα βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει. Οι περισσότεροι, είτε έχετε πάει είτε δεν έχετε πάει, έχετε στο μυαλό σας τη Μύκονο της Χλειδής, της Πολυτέλειας, των ξένων τουριστών. Μία ξέφρενη Μύκονο, έντονη νυχτερινή ζωή. Εδώ βλέπουμε το πανέμορφο νησί, είναι πραγματικά ένα από τα ωραιότερα νησιά του τόπου μας. Εγώ έχει τύχει να πάω Σεπτέμβριο στη Μύκονο και ήταν ένα πολύ ωραίο νησί, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο και έχω πέσει πάνω σε επισκέπτες, Κωστή, κοντά στην Άνω Μερά, που ήταν αγελάδες οι επισκέπτες. Μπορεί να είναι και οι αγελάδες του κυρίου Κουκά, που είναι ο ιδιοκτήτης τυροκομείου, Θοδωρής Κουκάς, και τον βλέπουμε μέσα στο τυροκομείο του. Καλή σας μέρα, καλημέρα στη Μύκονο. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, μας φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε εμείς πολύ. Κυριολεκτό, το 2000 είμαι στην ΕΡΤ, παίρνω άδεια και έχω κάνει τη συμφωνία να φύγω για Αντένα. Και έχω μία εβδομάδα και φεύγω για τη Μύκονο με την ξαδέρφη μου που έχουν κάποιοι συγγενείς της εκεί φίλοι. Σπίτι. Γυρίζουμε από τη χώρα, κύριε Κουκά, βράδυ, ναι. Και στο δρόμο μένουν στυλιά, εκείνο το σπίτι τους, κοντά στην Άνω Μερά. Στο δρόμο έρχεται ένα τεράστιο κοπάδι με αγελάδες, μέσα στη νύχτα. Λέω, δεν είμαστε στη Μύκονο, είμαστε στη Θεσσαλία ή κάπου αλλού. Κάθεσαι υπομονετικά μες στο αυτοκίνητο και περνάνε. Μπορεί να ήταν και το δικό σας το κοπάδι, κύριε Κουκά, γιατί κοντά είστε. Στο δρόμο, νύχτα. Δεν αποκλείω να σας πω την αλήθεια, γιατί αν και εμάς είναι στη φάρμα, αλλά βγάζουμε και μερικά νεαρές γελάδες, να το πούμε, έξω σε χωράφια και στην περιοχή. Δεν αποκλείεται να έχει γίνει κάτι και να είχαν βγει από κάποιο χωράφι, δηλαδή. Τις είχατε καλοαναθρεμένες. Πέρασαν με την ησυχία τους και μας άφησαν και περάσαμε κι εμείς μετά από κανένα μισάωρο. Όλα καλά. Πάντως, Μύκονο δεν θύμιζε όλη αυτή η σκηνή. Όπως και η δική σας τώρα, η οικογενειακή επιχείρηση, είναι αυτό που λέμε μια άλλη Μύκονος. Για πείτε μας τη δική σας ιστορία. Πώς βρεθήκατε με τυροκομείο? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ προέρχομαι από οικογένεια που ήταν κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφη. Ναι. Δηλαδή, μεγάλωσα στα ζώα, υπήρχε η φάρμα, δεν υπήρχε εγκεκριμένο αδειοδοτημένο τυροκομείο όπως τώρα, αλλά η φάρμα υπήρχε, μια μονάδα από τις μεγαλύτερες στις Κυκλάδες. Από το 1950 βλέπω, από τη γιαγιά σας, ε! Εντάξει, από το 1950 υπήρχε, ας πούμε, η γιαγιά ότι έκανε παραδοσιακά το οικοπανιστή, το οξυνότυρο, την τυροβολιά. Για τις τότε ποσότητες που έκαναν στο νησί, ήταν από τους σημαντικούς παραγωγούς. Mm-hmm. Η φάρμα υπάρχει από το 1980, πριν γεννηθώ δηλαδή, εγώ είμαι 30 χρονών. Και ήταν μια από τις σημαντικές μονάδες στις Κυκλάδες. Mm-hmm. Που, δηλαδή, οι γονείς μου ήταν αυτό το επάγγελμά του. Να μας δείξετε λίγο πίσω. Βλέπουμε ράφια γεμάτα τυριά. Ναι. Τι είναι όλα αυτά? Ναι. Εδώ πέρα τώρα είμαστε σε ένα από τους χώρους ορίμανσης που οριμάζει η γραβιέρα μας. Mm-hmm. Είναι η γραβιέρα με την επωνυμία Δουκέσα. Εδώ πέρα παραμένουν γύρω στις 120 μέρες, τουλάχιστον 120 μέρες, στο ρημαντήριο τα τυριά μας και μετά είναι έτοιμα για πώληση. 120 μέρες γύρω στο 3-4 μήνες δηλαδή και μετά, ναι, από εκεί φεύγουν, ναι, για κατανάλωση. Και είναι γραβιέρα όλα αυτά. Ναι, ναι. Κατανάλωση μέσα στο νησί ή και εξαγωγή, ενώ και σε άλλα... Κοιτάξτε να δείτε. Η γραβιέρα, η κοπανιστή και το ανθότυρο μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να τα βρει κάποιος σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχουν σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, mm-hmm, και σε μερικά ντελικατέσεν, ας πούμε, κυρίως οι κοπανιστοί. Ρωτάω γιατί το νησί βεβαίως έχει πληγεί ιδιαίτερα λόγω του τουρισμού και λόγω του κορονοϊού. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι η ΔΟΗ Μυκόνου έδωσε πάνω από 100 εκατομμύρια για επιστρεπτέα προκαταβολή, κυρίως βεβαίως σε ξενοδοχεία και στην εστίαση. Mm-hmm. Πάνω από 100 εκατομμύρια, ναι, είναι στο top 10 των ΔΟΗ και με πολύ λιγότερο πληθυσμό βέβαια από άλλες εδώ που πήραν λιγότερα. Άρα ρωτάω, εσείς που είστε παραγωγός, είδατε την κρίση μέσα σε αυτή την κατάσταση στο νησί? Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, εδώ αξίζει να σημειώσω ότι ό,τι και αν έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει πρώτα από την τοπική αγορά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Δηλαδή τους ξενοδόχους, τα τοπικά σούπερ μάρκετ, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια. Που μας στήριξαν και μας στηρίζουν, mm-hmm, όλα τα χρόνια και έτσι μπορέσαμε και να βγούμε και παραπέρα. Δηλαδή, πέρα από το νησί μας, να φτάσουμε, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο τυρί. Φανταστείτε ότι έχουμε εξάγει και στο Ντουμπάι χάρη σε ένα γνωστό εστιατόριο της Μυκόνου. Mm-hmm. Μάλιστα. Ποια προϊόντα έχουν μεγαλύτερη αγάπη, ποια προτιμά συνήθως ο κόσμος?
στους καλοκαιρινούς μήνες τώρα η σεζόν, ας πούμε, στη Μύκονο δουλεύουν και πάρα πολύ και τα γαλακτοκομικά μας. Δηλαδή το γάλα, γιατί δηλαδή έχουμε εμφιάλωση γάλακτος. Φρέσκο γάλα, δηλαδή. Φρέσκο γάλα ημέρας που δίνουμε στα ξενοδοχεία. Παραδοσιακό στραγγιστό γιαούρτι τσαντίλας. Παραδοσιακό γιαούρτι που και αυτό το δουλεύουν τα ξενοδοχεία. Mm-hmm. Παρόλο που είναι ένα ακριβότερο προϊόν από τα βιομηχανικά, δεν σας κρύβω ότι μας στηρίζουν πολύ και το δουλεύουν. Μετά είναι τα τοπικά τυριά που είναι η τυροβολιά, το ξινότυρο, η κοπανιστή. Εντάξει, η κοπανιστή είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν, δεν έχει μεγάλη κατανάλωση γιατί είναι στην ουσία μεζές που συνοδεύεται με τσίπορο, δηλαδή δεν καταναλώνεται, δεν είναι ευρείας κατανάλωση. Είναι προϊόν για μένα αυτό δηλαδή, της παρέας. Ναι, είναι της παρέας προϊόν. Έχει αυτό το κοινό του. Μετά η γραβιέρα, το αγχώτηρο που είναι η πρόσφατη δουλειά που κάναμε, ας πούμε, που και αυτό το αγκάλιασε ο κόσμος πανελλαδικά, μπορούμε να πούμε. Εσείς, κύριε Κουκά, με τόσα τυριά εκεί μέσα εξακολουθείτε και τρώτε τυρί ή το έχετε βαρεθεί? Όχι, να σας πω την αλήθεια, τρώω. Τρώτε. Τρώω, ναι. Μια χαρά. Δοκιμάζω συνέχεια. Εντάξει, να σας πω, στο σπίτι δεν είναι ότι ιδιαίτερα θα το ψάχνω, αλλά γενικά τρώω, ναι. Έτσι. Να το βλέπουμε και τις αγελάδες, τα ζώα σας. Το καλοκαίρι σας προλαβαίνετε να δείτε καθόλου Μύκονο, όλα αυτά που συμβαίνουν κάτω στη θάλασσα, στις χάι παραλίες, τα ζείτε βίλες, καθόλου εσείς όλα αυτά? Νομίζω να σας πω όχι, γιατί εντάξει, είναι μια δουλειά, ειδικά η αγελαδοτροφία που μας έχει 300 όλες τις μέρες του χρόνου. Πώς να σας το πω, δεν είναι ότι έχουμε περιθώριο για γιορτές και αργίες. Αλλά δεν είναι ότι αναζητώ άλλη ζωή, γιατί αυτό, όπως σας είπα και πριν, φαίνεται. Αυτό μου άρεσε, αυτό κάνω και με ευχαριστή. Φαίνεται και συγχαρητήρια. Ένας άξιος άνθρωπος, νέος, που πήρε την οικογενειακή παράδοση και τη συνεχίζει και την πάει πιο πάνω και πιο πάνω. Και αυτό είναι ευχάριστο και για τους δικούς σας, να σας βλέπουν να προοδεύετε. Και νομίζω ότι είναι ωραίο να δείχνουμε κι εμείς ότι σε ένα τόπο που τον έχουμε μάθει κάπως αλλιώς, υπάρχει και η άλλη του πλευρά, η παραδοσιακή, η ανθρώπινη, η άγνωστη, και οφείλουμε να το δείξουμε.